Γεια σας. Σήμερα λοιπόν ξεκινάω ένα καινούριο concept στο κανάλι μου με τίτλο The Unbooking Project. Ελπίζω να σας αρέσει. Πάμε. Πριν από μερικά χρόνια, κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας μιας παράστασης, έκανα μια έρευνα προσπαθώντας να βρω ποια θεωρούνται τα σπουδαιότερα έργα τέχνης της ανθρώπινης ιστορίας. Είδα λοιπόν ότι στη λογοτεχνία το βιβλίο που έπαιζε πιο συχνά στο νούμερο 1 ήταν η Άννα Καρένινα. Άρα εδώ δεν μιλάμε απλά για ένα καλό βιβλίο. Μιλάμε ίσως για ένα από τα σπουδαιότερα έργα τέχνης της ανθρωπότητας. Καταρχάς, η Άννα Καρένινα δεν είναι ένα βιβλίο, αλλά δύο. Γιατί ποιος μπορεί να κουβαλήσει 1247 σελίδες στη τσάντα του? Τουλάχιστον τόσο είναι στη δική μου έκδοση. Το βιβλίο που έχω εγώ ανήκει σε μία σειρά με τον παραπλανητικό τίτλο «Ρομαντική λογοτεχνία». Αυτό δεν φανταζόμαστε όμως όταν ακούμε Άννα Καρένινα. Ένα βαρύ ρώσικο ρομάτζο με τη Μιμή Ντενίση, όχι. Το μεγαλύτερο έργο της ανθρωπότητας δεν θα μπορούσε να είναι ένα ρομάτζο. Ναι, έχει έναν μεγάλο έρωτα στη βάση του, αλλά το βιβλίο πάει παραπέρα. Πολύ παραπέρα. Το βιβλίο έχει γράψει ο Λέων Τολστόη και εννοείται δεν μπορούσα να μην το ψάξω, δεν είναι Λέων αλλά Παρθένος. Και επίσης δεν είναι Παρθένος γιατί έχει 13 παιδιά. Ο Τολστόη έζησε μια πολύ ενδιαφέρουσα ζωή, σαν τη ζωή του Βούδα. Μεγάλωσε σε αριστοκρατική οικογένεια, αλλά στη συνέχεια στα νιάτα του τα σπάσε όλα, τα έφαγε όλα, τα ήπιε, τα τζόγαρε, μετά πήγε στον πόλεμο, πολέμησε και στη δεύτερη φάση της ζωής του ενστερνίστηκε μια πνευματική, ειρηνιστική εκδοχή του χριστιανισμού. Δεν είναι τυχαίο ότι το άλλο μεγάλο του έργο είναι το «Πόλεμος και ειρήνη». Ο Τολστόη ήταν υποψήφιος για Νόμπελ λογοτεχνίας 6 φορές και το πήρε καμία. Μάλιστα, ήταν υποψήφιος 2 φορές, επίσης χωρίς να το πάρει, και για Νόμπελ ειρήνης. Γιατί ήταν υποψήφιος για Νόμπελ ειρήνης? Μάλλον γιατί δεν σκότωσε κανέναν μετά την έκτη του αποτυχία στο λογοτεχνίας. Πολύ κακό αστείο. Βρισκόμαστε στο 1870. Έχει ολοκληρωθεί η βιομηχανική επανάσταση, εργοστάσια, πλοία, τρένα. Στην Αμερική έχει τελειώσει εμφύλιος και η φάση είναι καουμπόιδες και Ινδιάνοι. Στη Γαλλία έχει φύγει ο Ναπολέοντας από αυτοκράτορας και στην Αγγλία φυσικά κυβερνάει η Βικτόρια. Είναι η δεκαετία όπου εφευρίσκεται ο λαμπτήρας, το τηλέφωνο και το βίσμα των 6,35 χιλιοστών που χρησιμοποιούμε ακόμα και σήμερα για τα στερεοφωνικά. Ναι. Η Άννα Καρένινα χρησιμοποιούσε το ίδιο βίσμα για το στερεοφωνικό της που χρησιμοποιούμε και σήμερα. Είναι επίσης η εποχή του Πικάσο, του Μονέ, του Στρίνμπεργκ για τους θεατρόφιλους. Ο Νίτσε, ο φίλος μας, ακόμα είναι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο, δεν έχει δηλαδή ξεδιπλώσει τα αιχμηρά φτερά του. Και επίσης, πολύ χαρακτηριστικός καλλιτέχνης εποχής είναι ο Ιούλιος Βέρν. Αν έχετε εικόνες από το γύρο του κόσμου σε 80 μέρες, θα σας βοηθήσουν. Ξεκίνησα να διαβάζω αυτό το βιβλίο το Μάιο του 2019 και το τελείωσα πριν από λίγες μέρες. Έκανα δηλαδή 13 μήνες για να το διαβάσω. Παρ' όλα αυτά, το διάβασα πιο γρήγορα ακόμα και από τον πιο φανατικό Ρώσο αναγνώστη εκείνης εποχής. Διότι η Άννα Καρένινα εκδιδόταν σε επεισόδια στα τέφη ενός περιοδικού από το 1873 μέχρι το 1878. Οπότε, μη σας τρομάζει ο όγκος του. Ακόμα και αν σας πάρει 5 χρόνια να το διαβάσετε, είστε OK. Με αυτόν τον ρυθμό φανταζόταν ότι θα το διαβάσετε και ο συγγραφέας. Το άλλο παραπλανητικό στοιχείο αυτού του βιβλίου είναι ο τίτλος. Διότι αυτό το βιβλίο δεν είναι η ιστορία της Άννας Καρένινα μόνο. Μαζί με την Άννα Καρένινα παρακολουθούμε την ιστορία και ενός άλλου τύπου που λέγεται Κωνσταντίν Λέβιν. Το ξέρατε? Εγώ όχι. Το μισό βιβλίο είναι η δική του ιστορία. Εγώ, μάλιστα, όταν ξεκίνησα να το διαβάζω, έλεγα: τι γίνεται με αυτόν τον τύπο, γιατί ασχολιόμαστε τόσο πολύ με αυτόν τον τύπο? Δεν είναι συγγενείς της Άννας, δεν είναι εραστές και γνωρίζονται για πρώτη φορά στη σελίδα 1057. Για ένα κεφάλαιο, μετά χωρίζονται και δεν ξανασυναντιούνται ποτέ. Τι φάση, Τολστόη, τι θέλεις, γιατί έβαλες δύο ιστορίες και το είπες Άννα Καρένινα? Θες να μας πεις κάτι, πρέπει να καταλάβουμε. Από πού να το πιάσεις? Ας ξεκινήσουμε με τους δύο χαρακτήρες μας. Η Άννα είναι μια αριστοκράτησα. Είναι όμορφη, είναι έξυπνη και έχει και αυτό το κάτι που λέει και για του Λεγαρπή. Οι άντρες γοητεύονται από την Άννα και οι γυναίκες τη ζηλεύουν. Αλλά η Άννα είναι καλή και είναι και ευαίσθητη. Είναι παντρεμένη λοιπόν με τον Αλεξέη Αλεξάνδροβιτς Καρένιν, ο οποίος είναι κάτι σαν δημόσιο υπάλληλος. Βέβαια, στη Ρωσία εκείνη την εποχή οι δημόσιοι υπάλληλοι είχαν μια παραπάνω έγκλη. Ο Καρένιν
είναι κάτι σαν υπουργός, ας πούμε. Η Άννα λοιπόν φτάνει στη Μόσχα στην αρχή του βιβλίου για να συναντήσει τον αδερφό της, τον Στίβα, ή ο Μπλόνσκι ή Στεπάν Αρκαντίγεβιτς. Να συνημερώσω ότι όλοι οι χαρακτήρες σε αυτό το βιβλίο έχουν τουλάχιστον 3 ονόματα. Ο συγγραφέας, μάλιστα, για να μην βαριόμαστε, αναφέρεται σε αυτούς μία με το μικρό τους, μία με το χαϊδευτικό τους, μία με το επίσημο όνομά τους. Οπότε μπορεί να βρεθείτε να διαβάζετε μία σκηνή με 3 άτομα για να συνειδητοποιήσετε ότι ήταν τελικά μονόλογος. Η Άννα λοιπόν κατεβαίνει στο σταθμό του τρένου της Μόσχας και εκεί συναντάει τον κόμι Αλεξέη Κυρίλοβιτς Βρόνσκι και ερωτεύονται. Οτιδήποτε διαβάζουμε από εδώ και πέρα για την ιστορία της Άννας είναι είτε η εξέλιξη αυτού του έρωτα είτε οι επιπτώσεις του. Ο άλλος μας πρωταγωνιστής, ο Κωνσταντίν Λέβιν, είναι φίλος του Ομπλόνσκι, του αδερφού της Άννας, και είναι και αυτός αριστοκράτης. Βασικά, όλοι σε αυτό το βιβλίο είναι αριστοκράτες. Μιλάμε για πολλά λεφτά. Σπίτια, ξανά σπίτια, χωράφια, φορέματα, φαγητά. Αυτά βασικά δεν είχαν και τίποτα άλλο εκείνη την εποχή. Ο Λέβιν λοιπόν φτάνει και αυτό στη Μόσχα για να κάνει πρόταση γάμου στην Κίτη. Η Κίτη όμως του ρίχνει χιλόπιτα. Γιατί είναι ερωτευμένη με τον Βρόνσκι της Άννας και νομίζει ότι ο Βρόνσκι θα της κάνει αυτήν την πρόταση. Πηγαίνει όμως στο μεγάλο χορό και εκεί βλέπει ότι παίζει κάτι μεταξύ Άννας και Βρόνσκι και στεναχωριέται. Για να τη σώσουν λοιπόν οι γονείς της, τη στέλνουν ένα θεραπευτή σε ένα σπα στη Γερμανία. Διότι αν είσαι Ρώσος αριστοκράτης, αυτό έκανες εκείνη την εποχή. Ο Λέβιν λοιπόν, πολύ απογοητευμένος, φεύγει, πηγαίνει πίσω στο χωριό του, εκεί που έχει τα κτήματα και τα χωράφια, και ασχολείται κυρίως με τη γεωργία. Κάπως έτσι λοιπόν ξεκινάει το βιβλίο, και εμείς στη συνέχεια ακολουθούμε την πορεία της Άννας και του Λέβιν για μερικά χρόνια. Όσο προχωράμε, το βιβλίο μας μιλάει για τον έρωτα, για το γάμο, για το διαζύγιο, για την αυστηρή κοινωνία της Πετρούπολης, για τα γεωργικά μηχανήματα, για τα σκυλιά, για το πώς υδρώνουν τα άλογα όταν τρέχουν και διάφορα τέτοια. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι αυτό το βιβλίο τελικά δεν μιλάει για τίποτα. Γιατί μιλάει για τα πάντα. Γιατί μιλάει για τη ζωή. Υπάρχουν 3 σημεία σε αυτό το βιβλίο, τα οποία νομίζω ότι θα τα θυμάμαι σε όλη μου τη ζωή. Στο πρώτο, η Άννα και ο Βρόνσκι βρίσκονται στην Ιταλία και διακοπάρουν. Και εκεί που δεν έχουν τι να κάνουν και βαριούνται, λέει: «Δεν πάμε να πάρουμε πίνακες». Πάνε λοιπόν σε έναν ζωγράφο Ρώσο που ζει και αυτό στην Ιταλία και κοιτάνε τους πίνακες του. Και εκεί που συζητάνε με αφορμή έναν πίνακα για το θέμα της τεχνικής, αρχίζει και εκνευρίζεται ο ζωγράφος και τους βγάζει ένα μονολογάκι για τη τεχνική και το περιεχόμενο, το οποίο πιστεύω ότι θα έπρεπε να διδάσκεται σε όλες τις καλλιτεχνικές σχολές του κόσμου. Αν είστε καλλιτέχνης, αν είστε δημιουργός, αν είστε YouTuber, δεν ξέρω τι, πάρτε μια Άννα Καρένινα, 5ο μέρος, 11ο κεφάλαιο και διαβάστε το. Δεν χρειάζεται να ξέρετε τίποτα άλλο για το βιβλίο, διαβάστε μόνο αυτό το κεφαλαιάκι και θα σας βοηθήσει να κάνετε τέχνη. Το δεύτερο σημείο είναι μια γένα. Μια γένα διάρκειας 20 ωρών. Τέτοιο suspense, τέτοια αγωνία ούτε στον Grey's Anatomy. Δεν μπορούσα να αφήσω κάτω το βιβλίο. Και ποια είναι η μαγιά τώρα του βιβλίου? Δεν ξέρεις που θα το πάει. Ανά πάσα στιγμή λες: «Παναγιά μου, θα γίνει κακό, α, θα γίνει καλό». Δεν ξέρεις. Τελικά βέβαια, δεν σας λέω. Το τρίτο σημείο τώρα είναι ίσως και το πιο σπουδαίο κομμάτι του βιβλίου. Αφορά, ας πούμε, την τελική μεταμόρφωση του χαρακτήρα της Άννας. Κοιτάξτε, δεν θέλω να κάνω spoil, αλλά από την άλλη δεν μπορώ να λέω τώρα και «Α, η μαεστρία της πένας του Τολστόη και τις γενικότητες». Οπότε, θα το πω εγώ με το δικό μου τρόπο, με κίνδυνο να μην το καταλάβετε. Αυτό που συμβαίνει στο μυαλό της Άννας σε εκείνη τη φάση του βιβλίου είναι τόσο έντονο που διαχέεται στο υπόλοιπο κείμενο και είναι σαν να επηρεάζει και το συγγραφέα που το γράφει. Σκατά το είπα. Οπότε, είναι η Άννα Καρένινα ένα σπουδαίο βιβλίο? Ποιος είμαι εγώ που θα έχω και άποψη? Η Άννα Καρένινα είναι ένα σπουδαίο βιβλίο, τέλος. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε εμείς διαβάζοντάς το είναι να επιβεβαιώσουμε ότι είναι σπουδαίο. Έτσι θα περάσουμε και πιο καλά. Εμένα τώρα, αν με ρωτήσετε, μου άρεσαν τα εξής. Όσον αφορά το περιεχόμενο, είναι γεμάτο από το ήθος και τις αξίες του Τολστόη που εμένα προσωπικά με ψήνουν. Αλλά πιστεύω ότι θα ψήσουν και εσάς, γιατί ο Τολστόη, και εδώ είναι η μαεστρία της πένας του, δεν γίνεται διδακτικός. Δεν βάζει μια γκουμούτσα εκεί που να μας πει αυτά που πιστεύει, αλλά τα απλώνει. Έχει πάρει το μήνυμά του και το έχει αραιώσει μέσα σε αυτές τις 1240 σελίδες και δεν το καταλαβαίνεις. Εγώ τελείωσα το βιβλίο και ήμουνα γεμάτος από το μήνυμα του Τολστόη, αλλά δεν μπορούσα να το διατυπώσω σε μια πρόταση. Εδώ δεν έχω καταφέρει να το διατυπώσω σε ένα βίντεο 10 λεπτών. Εγώ αυτό που έκανα ήταν να ακολουθήσω τις ιστορίες. Παρακολούθησα την Άννα και τον Λέβιν επί 13 μήνες και γίνανε φίλοι μου. Τους αγάπησα.
Περίμενα να έρθει το βράδυ για να δω τι κάνει αυτή η κατεργάρα η Ανούλα. Έτσι λοιπόν, παρακολουθώντας κάθε πράξη, κάθε βήμα, κάθε επιλογή, σωστή και λάθος, εγώ τους καταλάβαινα, τους κατανοούσα. Ακόμα και στα μεγάλα τους λάθη ήμουν μαζί τους. Και έτσι μπορώ να πω ότι και στο τέλος της ιστορίας τους, αν ήμουν στη θέση τους, θα έκανα το ίδιο. Παρόλο που αυτοί οι δύο δεν κάνανε το ίδιο. Ρε Τολστόι, τώρα κατάλα. Έλα, το Τολστόι, ρε. Γεια σου, ρε Τολστόι. Αν σας άρεσε αυτό που είδατε, μπορείτε να κάνετε like και subscribe στο κανάλι μου. Αν σας άρεσε πολύ, μπορείτε να μπείτε στο Patreon και να με υποστηρίξετε. Όπως έκαναν όλοι αυτοί που βλέπετε μπροστά σας. Και πιο πολύ από όλους, ο καλύτερος patron του μήνα, ο Rimanian Manifold. Σας ευχαριστώ όλους και εσένα, Rimanian, λίγο πιο πολύ. Ένα νομπελάκι έπρεπε να το έχεις πάρει.